Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Άστρα. Να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με το Υπουργείο Υγείας, όπου γίνεται η ενημέρωση για τα κρούσματα της Όμικρον. Το 53% στις απλές κλίνες, αλλά το 88% στις μεθ COVID, με 91% στην Αττική και 96% στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Δεύτερον, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι να δούμε αν και στην Ελλάδα θα έχουμε την ίδια εικόνα παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη. Ότι δηλαδή αυτό το πανδημικό κύμα χαρακτηρίζεται από πολλά κρούσματα αλλά λίγες νοσηλίες. Και αυτό γιατί τα μέχρι σήμερα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις αρχικές προβλέψεις ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως με τρεις δόσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι έναντι της σοβαρής νόσου από την παραλλαγή Όμικρον. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, έχουμε περίπου 380.000 ενήλικες άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει ούτε καν την πρώτη δόση. Ενώ ακόμα 100.000 συμπολίτες μας, παρόλο που έχουν κλείσει περισσότερους από 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, δεν έχουν κάνει την αναμνηστική τους δόση. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ από τους 100.000 εμβολιασμένους πλήρως που έχουν κλείσει το εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, τουλάχιστον οι 6 στους 10 έχουν ήδη προγραμματίσει και αυτό είναι ένα ευχάριστο μήνυμα. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι όσο και πιο ήπια να φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα από τις άλλες χώρες να είναι η νόσος COVID, αν κάποιος νοσήσει από την παραλλαγή Όμικρον, ο κίνδυνος παραμένει σημαντικός για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και έτσι είναι ευχάριστο το μήνυμα που μας έδωσε και την προηγούμενη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, ότι καθημερινά αυξάνεται το ποσοστό των ανεμβολίας των ανθρώπων άνω των 60, αλλά θέλουμε να τους δούμε πραγματικά να προσέχονται και να εμβολιάζονται. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι σήμερα με την παραλλαγή Όμικρον να έχει σχεδόν επικρατήσει σε όλη τη χώρα, όπως ήδη ακούσαμε και από αυτά που είπε η Υπουργός, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις ενδοοικογενειακές και κοινωνικές μας επαφές. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να συναντήσουμε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Έτσι, πριν την οικογενειακή μας συνάντηση, την πρωτοχρονιά, αλλά και τις επόμενες γιορτινές μέρες, είναι απαραίτητο ανεξάρτητα με τον εμβολιασμό μας να κάνουμε όλοι ένα αντιγονικό τεστ πριν βγούμε. Οι νεαροί που πιθανά έχουν εκτεθεί τις τελευταίες μέρες λόγω της αυξημένης κινητικότητας, καλό θα είναι να είναι διπλά προσεκτικοί ή, όπως και είπε και η Υπουργός, να αποφύγουν να συναναστρεφούν με ευάλωτους συγγενείς τους. Ας μην ξεχνάμε να κάνουμε τα αντιγονικά τεστ και στα παιδιά μας που με το κλείσιμο των σχολείων από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεφύγει από αυτό το αυστηρό πλαίσιο του συστηματικού ελέγχου που είχαμε όσο ήταν τα σχολεία ανοιχτά, αλλά και της καθημερινής χρήσης μάσκας. Η χρήση των αντιγονικών τεστ αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα εύχριστο όπλο στα χέρια μας, καθώς τα τεστ αυτά προσφέρουν άμεσο αποτέλεσμα μέσα σε 5 λεπτά και συνεισφέρουν στην έγκυρη απομόνωσή μας, ώστε να μειώσουμε τη διασπορά του ιού τόσο στο φιλικό όσο και στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Αν και η ευαισθησία των αντιγονικών τεστ είναι κατά τι χαμηλότερη από αυτήν της PCR, θέλω να υπενθυμίσω ότι οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που έχουν ένα ψευδώς αρνητικό αντιγονικό τεστ, δηλαδή έχουν αρνητικό rapid αλλά θετική PCR, είναι άτομα τα οποία έχουν χαμηλό υλικό φορτίο και συνεπώς χαμηλή μεταδοτικότητα. Σε κάθε περίπτωση, με τη μεγάλη διασπορά που έχουμε σήμερα σε όλη τη χώρα, είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουμε στο σπίτι εφόσον έχουμε οποιοδήποτε κλινικό σημείο κοινού κρυολογήματος. Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω ότι μόνο οι ανεμβολίαστοι που νοσούν για πρώτη φορά και επιθυμούν να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό νόσησης, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουν το θετικό rapid με ένα PCR. Γεγονός που δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται σε ανθρώπους που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουν να επιβεβαιώνουν το θετικό rapid με PCR. Συνεπώς, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να μην ξεχνάμε να κάνουμε τα τεστ μας αυτές τις μέρες, να φοράμε τη μάσκα μας με όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή αυτής, να επιλέγουμε προσεκτικά με ποιους και πού θα διασκεδάσουμε και παράλληλα να μην ξεχνάμε και τη σημασία του συχνού αερισμού των κλειστών χώρων, ιδιαίτερα όταν έχουμε πολύ κόσμο μέσα στο σπίτι. Τέλος, οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ μονόδεμο. Και ότι όλοι όσοι εμφανίζουν κινητικότητα και δεν είναι κλεισμένοι, απομονωμένοι στο σπίτι τους, εάν είναι ανεμβολίαστοι, έχουν σχεδόν 100% πιθανότητα να κολλήσουν με τη μεταδοτικότητα που βλέπουμε της Όμικρον. Κλείνοντας, και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και εύχομαι το 2022 να ξαναγκαλιαστούμε και να ξαναφιληθούμε όπως θέλουμε πάντα να κάνουμε. Καλή χρονιά σε όλους.
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Νέας Αγχιάλου από την αυτοκτονία μιας γυναίκας 30 ετών από τη Ρωσία, η οποία άφησε πίσω της δύο ορφανά παιδιά και το σύζυγό της. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα ενώ εργαζόταν σε ένα καφέ. Την βρήκαν φίλοι που πήγαν να την επισκεφθούν γύρω στη 1 το μεσημέρι. Όταν έγινε αντιληπτή η πράξη της, αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο γιατρός που ήταν κοντά προσπάθησε να τη συνεφέρει, αλλά μάταια. Η αστυνομία αναζητά τα αίτια της πράξης αυτής. Απαγχωνισμένη μέσα στην οικία της βρέθηκε μια 30χρονη γυναίκα στη Νέα Αγχίαλο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομία καθώς και γιατρός. Ο γιατρός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσπάθησε να επαναφέρει τη γυναίκα στη ζωή. Αλλά δυστυχώς ήδη είχε χάσει τη ζωή της. Η 30χρονη έμεινε αρκετά χρόνια στην περιοχή της Νέας Αγχίαλου, παντρεμένη με δύο παιδιά. Για το τραγικό περιστατικό τοποθετήθηκε στον Άστρα η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Αγχίαλου, κυρία Βασιλική Πυργάνη. Παντρεμένη με δύο κοριτσάκια. Δεν ξέρω τι έγινε, ξέρω απλώς ότι δούλευε σε ένα καφέ, νομίζω, η κοπέλα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κι εγώ, είμαι αναστατωμένη τώρα. Προσπαθώ να μάθω λεπτομέρειες, να πάω από εκεί να δω τι γίνεται. Έμενε δηλαδή χρόνια στην περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Υπήρξαν κάποια Ουκρανία, θέματα, ίσως... Αν θυμάμαι καλά, είναι από Ουκρανία η κοπέλα. Ξέρετε αν υπήρξε κάποια περίοδος δύσκολη το τελευταίο διάστημα που μπορεί να οδήγησε σε αυτή την σοκαριστική εξέλιξη? Δεν ξέρω, είχα και καιρό να τη δω την κοπέλα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, γι' αυτό θέλω να πάω να δω από κοντά τι συμβαίνει. Σοκαριστήκαμε όλοι οι Αγχίαλοι αυτή τη στιγμή, γιατί μια κοπέλα με δύο παιδιά δεν είναι εύκολο. Μάθατε δηλαδή ότι εντοπίστηκε απαγχωνισμένη? Ναι, και μόλις με πήραν από το Δήμο και μου το είπανε. Τώρα φεύγω για... είμαι Βόλο και φεύγω για Αγχίαλο. Κεντρικά μέσα στο νηστό της Νέας Αγχιάλου? Ναι, ναι, έμενε στο νηστό της Νέας Αγχιάλου μέσα. Συναγερμός στο ΕΚΑΒ Λάρισσας σήμανε σήμερα γύρω στις 4.30 το μεσημέρι. Μια γυναίκα η οποία έπεσε από τον μπαλκόνι πολυκατοικίας για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Συναγερμός στο ΕΚΑΒ σήμερα το απόγευμα και ειδικότερα στις 4.30 όταν μια γυναίκα η οποία έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Μιαούλη στη Λάρισα. Το συμβάν σημειώθηκε κάτω από διευκρίνουσες στιγμής συνθήκες, με τη γυναίκα και τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν ηλικίας 50 ετών, να βρίσκεται στο έδαφος και να μεταφέρεται εσπευσμένα, τραυματισμένη, με ασθενοφόρο στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας. Νέο ρεκόρ πάει σήμερα ο ημερήσιος απολογισμός μολύνσεων με κορονοϊό, αφού ξεπέρασε το φράγμα των 30.000 θετικών κρουσμάτων. Χθες Τετάρτη σημειώθηκε νέα έκρηξη με 28.828 κρούσματα σε μία ημέρα, τα 12.848 εκ των οποίων στην Αττική. Νέο ρεκόρ αναμένεται να σπάσει σήμερα ο ημερήσιος απολογισμός μολύνσεων με κορονοϊό, καθώς ο αριθμός βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στο όριο των 34.000 κρουσμάτων. Χθες Τετάρτη σημειώθηκε νέα έκρηξη με 28.828 κρούσματα σε μία ημέρα, τα 12.848 εκ των οποίων στην Αττική. Για την ταχύτατη διασπορά της παραλλαγής όμικρον μίλησε το πρωί ο καθηγητής παθολογίας της Μοξολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Χαράλαμπος Γόγος. Όπως είπε, ακόμη βρισκόμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων για την όμικρον. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η διασπορά της είναι ταχύτατη και ότι η τρίτη δόση του εμβολίου μας βοηθάει πολύ να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση, αλλά είναι δεδομένο ότι θα αρρωστήσουν και οι πλήρως εμβολιασμένοι. Ερωτηθείς για τον αριθμό των κρουσμάτων, είπε ότι είναι ηλικιώδη και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να φτάσουμε ακόμη και τις 100.000 την ημέρα, αλλά το θετικό είναι ότι δεν επιβαρύνουν το ΕΣΥ ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε εγρήγορση και ετοιμότητα είναι τα νοσοκομεία της Λάρισσας για την αντιμετώπιση της παραλλαγής όμικρον του COVID-19. Μέχρι στιγμής η πληρότητα σε κλίνες COVID είναι στο 1 τρίτο της διαθεσιμότητας, ενώ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για εμβολιασμούς παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Σε ετοιμότητα είναι οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας εν ώψη και της επέλασης της όμικρον που κυριαρχεί στη χώρα μας. Με τις ΜΕΘ ωστόσο να παραμένουν γεμάτες, ευτυχώς όμως είναι μειωμένος ο αριθμός εισαγωγών ασθενών με κορονοϊό. Στο νοσοκομείο η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται στο νοσοκομείο μας είναι πάρα πολλά, αλλά οι εισαγωγές είναι αρκετά
μικρές, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα μέχρι στιγμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το νοσοκομείο μας έχει προετοιμαστεί για οποιαδήποτε άσχημη εξέλιξη. Έχουν μπει οι καινούργιες δεξαμενές αερίων, έχει γίνει επέκταση του δικτύου διανομής. Το προσωπικό είναι στις επάλξεις. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί ο Λαρισαίος και η Λαρισαία από το Γενικό Νοσοκομείο. Μας ανησυχεί πάρα πολύ. Ανησυχεί κυρίως το γεγονός ότι οι νέοι συμπολίτες μας που βρίσκονται στα κέντρα διασκέδασης θα επιστρέψουν στο σπίτι, θα έρθουν σε επαφή με τις μεγαλύτερες ηλικίες, με τις ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν με δυσκολία τον COVID και θα πρέπει όλοι να προσέξουμε τους δικούς μας ανθρώπους, να προσέξουμε τις μανάδες μας και τους πατεράδες μας περισσότερο. Σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός πως έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 72.000 εμβόλια στο εμβολιαστικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Το νοσοκομείο μας ξεπέρασε τις 73.000 εμβολιασμούς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι από 7 Ιανουαρίου αυξάνονται και οι εμβολιασμοί για τα παιδιά. Πλέον θα γίνονται 250 εμβολιασμοί καθημερινά και εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο. Οπότε πιστεύουμε ότι έτσι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η προστασία της τοπικής κοινωνίας. Η ΜΕΘ είναι γεμάτη, θα ακολουθούν να είναι γεμάτη. Η ΜΕΘ είναι 8 στα 8 κρεβάτια και από τα οποία οι 7 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι. Από 7 Ιανουαρίου ξεκινά και πάλι ο εμβολιασμός παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Σταθερή παραμένει η πίεση που δέχεται το νοσοκομείο του Βόλου αναφορικά με τις μολύνσεις πολιτών από κορονοϊό, αφού και το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται ένας θάνατος ασθενούς 83 ετών, ενώ 86 ασθενείς νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και στους θαλάμους αρνητικής πίεσης. Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε το τελευταίο 24ωρο ένας 97χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν βαριά. Οι νοσηλείες στο νοσοκομείο του Βόλου έχουν φτάσει στις 59 στις κλινικές COVID-19, ενώ πλήρης είναι η ΜΕΘ COVID και με τα 8 κρεβάτια να είναι κατηλημένα. Ώστε να ελαττωθούν τα κρούσματα, γιατί όσο περισσότερα κρούσματα, μοιραίο είναι να έχουμε και περισσότερους νοσηλευόμενους. Προσέχετε. Ευχόμαστε να είναι όντως λιγότερο επιθετικός αυτός ο ιός, αυτή η μετάλλαξη, ούτως ώστε να μην μεταφραστεί αυτό σε περισσότερες νοσηλίες και περισσότερους θανάτους. Αλλά ναι, σίγουρα είμαστε όλοι συγκρατημένα ανήσυχοι. Θα λέγαμε ότι καλό θα ήταν να ησυχάσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά φαίνεται πως χρειάζονται περισσότερες δόσεις, άρα και η δράση του εμβολίου δεν είναι μακροχρόνια για να εγκυμονεί τόσο μεγάλους κινδύνους όσο λένε οι συνωμοσιολόγοι. Άρα λοιπόν ναι, εμβολιαζόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε προφυλαγμένοι όσο το δυνατόν περισσότερο από τον ιό. Δεν χρειάζεται όποιος διαπιστώνεται ότι είναι θετικός σε κάποιο από τα τεστ που είπαμε να πανικοβάλλεται και να συνοστίζεται στο τμήμα επιγόντων, γιατί το τμήμα επιγόντων είναι προκαθορισμένο να εξυπηρετεί τα βαριά περιστατικά. Τα περιστατικά τα οποία έχουν προβλήματα υγείας και παρουσιάζουν μέτρια σε σοβαρής βαρύτητας συμπτώματα πνώσης του COVID. Επίσης, το τμήμα επιγόντων δεν είναι ένα τμήμα το οποίο διενεργούνται τα μοριακά τεστ όποιον έρχεται το ζητήσει, γιατί η μεγάλη ζήτηση δημιουργεί συνωστισμό. Αυξημένη πάντως είναι η θετικότητα τις τελευταίες ώρες στα rapid test για τη Μαγνησία, καθώς προέκυψαν 69 επιπλέον μολύνσεις σε Βόλο και Σκιάθο. Με αγανάκτηση υποδέχτηκε ο κλάδος της εστίασης τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου. Θα έχουμε λουκέτα, λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του χώρου, που δηλώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τους νέους περιορισμούς. Οργή και αγανάκτηση και στην εστίαση της Μαγνησίας, στον απόϊχο των νέων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κλαδό, για τα καφέ μπαρ και επίσης για το ωράριο, καθώς και χωρίς μουσική. Ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της εστίασης, κ. Στεφάνου, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες, έδωσε στίγμα για τα ζητήματα που βάζουν ως θέματα αιχμής πλέον οι καταστηματάρχες της εστίασης. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι το εξής, γιατί θα τραβήξει κάποια πλάνα. Αυτή τη στιγμή στο Βολονάκι που βρισκόμαστε έχει κόσμο, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει βγει να πιει τον καφέ του. Αυτό μπορεί να διαρκέσει και 2 και 3 ώρες. Αν θέλετε και το απόγευμα μπορεί να ξαναβγεί κάποιος κόσμος να πιει ακόμη καφέ. Τελειώνει όμως η εστίαση και η διασκέδαση γενικότερα, γιατί δεν μπορεί να πουλήσει ποτό. Αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς μουσική η διασκέδαση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είχαμε τους τελευταίους μήνες 70% πεσμένο τζίρο. Γίνεται και αυτό το τελειωτικό χτύπημα και νομίζω ότι υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Πρώτον,
Πολλά αναλώσιμα που παραγγείλαν οι επιχειρηματίες για το αυριανό ρεβεγιόν θα πάνε χαμένα, θα πάνε για πέταμα. Χιλιάδες πελάτες των καταστημάτων ακύρωσαν την αυριανή βραδιά, γιατί αντιλαμβάνεστε, ο άλλος δεν μπορεί να βγει 12.30 και να φύγει 1.30 από το μαγαζί. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα και με τους τουρίστες που έχουν έρθει εδώ. Υπάρχει μια πάνω του 90% πληρότητα. Αυτοί οι άνθρωποι λογικά θα κάνουν ρεβεγιόν σπίτι τους. Ήθελαν να διασκεδάσουν στο Βόλο και λογικά η διασκέδαση θα είναι να κοιμηθούν στο δωμάτιο που έχουν κλείσει κλπ. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν το οποίο χτυπάει πιο πολύ τις βραδινές ώρες. Δεν το συζητάω για τα κέντρα διασκέδασης που έχουν καταστραφεί, έχουν κλείσει εκδηλώσεις, έχουν ακυρώσει τα πάντα κτλ. Δεν το συζητάω για τα μπαράκια, δεν το συζητάω για τα καφέ μπαρ. Γιατί ο τζίρος δεν γίνεται στον καφέ, γίνεται μετά τις 10-11 η ώρα το βράδυ στο ποτό. Εκεί είναι και στην τελική η εστίαση, τα καφέ μπαρ και η ψυχαγωγία έχουν καφέ και ποτό μαζί. Αυτό το σύν των δύο, ας το πούμε, προϊόντων βγαίνει και το διατάφτα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τι θα κάνουμε με τους εργαζόμενους. Τι θα πούμε από αύριο στους εργαζόμενους ή από σήμερα, συγγνώμη, ότι μετά τις 12 δεν δουλεύετε. Δεν μπορούμε να τους απολύσουμε. Όλα τα επαγγέλματα στην εστίαση είναι τεκμαρτά. Δουλεύουν 8 ώρα. Αυτό θα πρέπει κάτι γρήγορα να κάνει η κυβέρνηση. Και κλείνω με τα 5 πράγματα που ζητάμε μέσω της ΠΟΕΣΕ και του κύριου Καθαθά, τα επαναλαμβάνω. Είναι οπωσδήποτε το 6% στο ΦΠΑ για να μπορούμε να ισοβαθμίσουμε το χάσιμο που έχουμε από τις εταιρείες ενέργειας, όπως είναι η ΔΕΗ, το ρεύμα κλπ, αέριο κλπ. Αυτό μας το έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση προεκλογικά. Δεύτερον, με τις αναστολές, να γίνουν αναστολές γρήγορα των υπαλλήλων, να ξέρουμε τι θα κάνουμε με τους εργαζόμενους. Τους έχουμε στον αέρα. Οι DJs είναι άνεργοι. Πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους μέσα στις γιορτές. Λοιπόν, τρίτον, θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αναστολή των ενοικίων. Και αν είναι δυνατόν, ας έχουμε πληρώσει το ενίκιο του Δεκεμβρίου από το Δεκέμβριο και για τουλάχιστον ένα τρίμηνο να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη φάση της πανδημίας. Τέταρτον, θα πρέπει οι επιστρεφτές προκαταβολές που να πληρωθούν από το καινούριο έτος να γίνουν μη επιστρεφτές. Και πέμπτον και σημαντικότερον, είναι επιτέλους η εστίαση μετά από τόση ζημιά που έχει πάθει εδώ και 2 χρόνια και το αποκορύφωμα φτάνει τώρα πριν την πρωτοχρονιά, θα πρέπει να αποζημιωθεί. Θα πρέπει να αποζημιωθεί και αυτό, επειδή κάτι πάει να γίνει στην κυβέρνηση, κάτι σκέφτεται, είναι πολύ απλό. Μπορεί να δει το ζήτα μας, το ζήτα των τελευταίων μηνών και το ζήτα των εορτών. Και από εκεί θα κρίνει κατά πόσο έχουμε τζίρο ή δεν έχουμε τζίρο και αν είμαστε στην ουσία, που είμαστε στην ουσία, κλειστοί. Τα μέτρα ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τις 6 σήμερα το πρωί και εξειδικεύονται ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, το ωράριο λειτουργίας θα είναι μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα επιτρέπεται διασκέδαση και εστίαση μόνο για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων χωρίς ορθίους, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως και η μουσική. Ειδικώς για το βράδυ του Ρεβεγιόν, της 31ης 12ου προς 1η-1ου της πρωτοχρονιάς, το ωράριο θα ισχύει ως τις 2 το πρωί. Παράλληλα, απαγορεύονται τα πάρτι. Στο επόμενο ρεπορτάζ του Βασίλη Μπαντίδη θα ακούσουμε τι είπαν οι βολιώτες για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης, τοποθετήθηκαν στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα σήμερα πολίτες στην πόλη του Βόλου. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε συγκεκριμένα στο αποκαλούμενο Βολονάκι και απαθανάτησε τον παλμό της καθημερινότητας με τον κόσμο να επισημαίνει χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα. Βέβαια, μπορεί να είναι ένα πλήγμα για την εστίαση και γενικότερα για τους επαγγελματίες, αλλά η πολιτεία πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Αυτή είναι η υπεύθυνη για να χειριστεί το θέμα και για να βγούμε επιτέλους από αυτό το τέλμα της πανδημίας. Ένα από τον Υπουργό Υγείας για την εστίαση και γενικότερα. Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο. Εσείς τι λέτε? Καλό, ευχαριστώ. Η κυβέρνηση είναι προς τη θετική κατεύθυνση? Αρνητική, δεν θα έπρεπε για μένα. Γιατί το λες? Γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει πλέον. Δύσκολα τα μέτρα, θα κλείσουν την εστίαση. Δεν μπορεί ο κόσμος να μείνει μέσα με μάσκες. Έχει κάνει εμβόλιο ο κόσμος. Τι άλλο να κάνουμε? Χρόνια πολλά. Πώς σχολιάζετε τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση? Είναι προς τη θετική κατεύθυνση ή όχι? Εντάξει, δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Όπως όλος ο κόσμος. Να κάνουμε υπομονή, τίποτα άλλο. Τι λέτε για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας? Για τα νέα μέτρα, τι να πω, υπομονή. Όλα καλά θα πάνε. Συμφωνείτε να έρθουν και άλλα μέτρα ή όχι? Αν συμφωνώ να έρθουν και άλλα μέτρα. Θα σου πω, αυτό είναι απόφαση αλλωνών, δεν είναι δικιά μου. Πώς το βλέπετε, γιατί και η αγορά περνά δύσκολα παράλληλα? Σίγουρα είναι δύσκολο, ναι, αλλά έχει και πολλά κρούσματα, οπότε... Δεν ξέρω. Πιστεύετε πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα ή όχι, γιατί η αγορά περνά δύσκολα παράλληλα? Εντάξει, έχουν
κάποια λογική αυτά τα μέτρα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και πιο στοχευμένα. Το διάστημα πάντως μετά την πρωτοχρονιά αναμένεται δύσκολο, τόσο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και το θέμα της οικονομίας. Τσουκτερά προβλέπονται να είναι τα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και της μετάλλαξης όμικρον. Τσουκτερά πρόστιμα προβλέπουν τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται από σήμερα στη διασκέδαση και την εστίαση με σκοπό την αναχέτηση της αρρωτικής επέλασης μετάλλαξης όμικρον στη χώρα μας. Μετά το μαύρο ρεκόρ των 28.828 κρουσμάτων που καταγράφηκε χθες, η κυβέρνηση εντείνει στους περιορισμούς στους χώρους διασκέδασης αλλά και σε ιδιωτικά πάρτι, θέλοντας να βάλει φρένο στη διασπορά του άκρους με τα δοτικούς στελέχους. Στη νέα οικία, με τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι 16 Ιανουαρίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα για τη διοργάνωση πάρτι και άλλων εκδηλώσεων σε ιδιωτικούς χώρους, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα κορονοπάρτι που μπορεί να λειτουργήσουν καταστροφικά τα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή παραμονή αλλά και ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Ειδικότερα στην ΚΕΕ επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ψυχολογικών συναθρήσεων και εκδηλώσεων σε ιδιωτικό με επαγγελματικό χώρο που μισθώνεται ή παραχωρείται προς τον σκοπό αυτό, καθώς και διενέργεια οποιασδήποτε μορφής ψυχολογικών συναθρήσεων και εκδηλώσεων σε ιδιωτικό χώρο έναντι ανταλλάγματος ή εφόσον αυτές εμπεριέχουν τη μίσθωση εξοπλισμού ή υπηρεσιών μουσικής διασκέδασης, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στο μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού μη επαγγελματικού χώρου στον οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρο η εκδήλωση. Στο σημείο αυτό να αλλάξουμε θέμα και να συνδεθούμε με τον μετεωρολόγο τον κύριο Φάνη Τακούδη για να μάθουμε με τι καιρό θα κάνουμε πρωτοχρονιά στη Θεσσαλία. Καλησπέρα κύριε Τακούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Και καλή χρονιά να έχουμε. Με την καινούργια χρονιά θα δούμε άσπρη μέρα. Ναι, θα δούμε. Και ίσως κιόλας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Υπάρχει πιθανότητα αυτή. Μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει μετά τα μέσα του μήνα. Μάλιστα, σε ποιες περιοχές? Για τις δικές μας μιλάμε πάντοτε. Για τις δικές μας μιλάμε πάντοτε, για τη Θεσσαλία. Ναι, για τη Θεσσαλία. Εννοώ Τρίκαλα, περισσότερο Καρδίτσα, στα ορεινά εννοείται. Όλες οι περιοχές. Αν θα συμβεί αυτό που περιμένουμε μεταξύ 6 και 10 Ιανουαρίου, θα επηρεάσει ολόκληρη τη Θεσσαλία. Τώρα σε παιδινές περιοχές δεν φαίνεται να επηρεάζει, αλλά είναι κάτι γρήγορο που θα διαρκέσει περίπου 24 μέχρι 36 ώρες και πιθανόν να μας δώσει χιονοπτώσεις καλές, ίσως και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Αυτό φυσικά θα το γνωρίζουμε καλύτερα προς το τέλος της εβδομάδας, για να πλησιάσουμε λίγο τις μέρες εκείνες, και γιατί της εβδομάδας αυτής εννοώ, γιατί των Θεοφανίων που περιμένουμε από τότε και μετά η κατάσταση ξεκινά από το μέσο της επόμενης εβδομάδας. Μάλιστα. Τώρα οι επόμενες ημέρες, αύριο μεθαύριο, πώς θα κάνουμε πρωτοχρονιά? Θα είναι πολύ καλές. Αύριο περιμένουμε λίγες συννεφιές το πρωί, ίσως κάποιες βροχές στα νότια του νομού Μαγνησίας και Λάρισας, και ίσως και στις Ποράδες και τη Βόρεια Έδεια, αλλά γρήγορα και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε περίπου τον ίδιο καιρό, δηλαδή και το Σάββατο και την Κυριακή και το υπόλοιπο της Παρασκευής θα είναι έθριος ο καιρός. Οι θερμοκρασίες οι μέγιστες στους 13 με 15 βαθμούς, 15 στο Βόλο, 13 με 14 στη Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, και οι ελάχιστες τιμές και αυτές βρίσκουν σε καλό επίπεδο, γιατί γενικά οι άνεμοι είναι ασθενείς και έχουν κιόλας και μια συνιστόσα νότια, η οποία την Κυριακή και τη Δευτέρα, 2 και 3 του μήνα δηλαδή, θα πάρει και μια δυτική χρειά, που σημαίνει ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, θα δούμε και 15 βαθμούς με 16 ίσως Λάρισα και Βόλο, χαμηλότερα, λίγο χαμηλότερα Τρίκαλα και Καρδίτσα. Γενικά όμως, όπως είπα, και η αυριανή μέρα, εκτός από το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός είναι πολύ καλός. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι οι θερμοκρασίες υψηλές, θα έλεγα, καλές. Ναι, σαφώς. Γιατί μιλούσαν για ένα δύσκολο χειμώνα. Αναμέναμε ένα δύσκολο χειμώνα. Πώς βλέπετε το υπόλοιπό του? Ο δύσκολος χειμώνας θα φανεί στο μήνα ανάμεσα 15 Γενάρη με 15 Φλεβάρη εκεί πέρα. Εκεί θα φανεί το τι θα συμβεί, γιατί ίσως αυτό είναι και το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική περίοδος που περιμένουμε να γίνει μια διάσπαση της πολιτικής δύνης και να επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή από Ιταλία και Βαλκάνια μέχρι τα παράλια της Τουρκίας.
το οποίο φυσικά αυτό θα το δούμε, αλλά αυτή τη στιγμή η εκτίμηση είναι ότι κάτι τέτοιο περιμένουμε να συμβεί εκείνο το διάστημα. Μάλιστα. Νερά θα έχουμε? Ορίστε. Νερά θα έχουμε? Αν έχουμε νερά. Θα έχουμε νερά, θα... βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις, κατάλαβα, ναι. Είναι αλήθεια ότι λίγα πράγματα φαίνονται μέχρι τη μέση του μήνα. Δηλαδή, αν θα έχουμε ύψη βροχής καλά ικανοποιητικά, γιατί είναι αλήθεια ότι τώρα βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση πάντως. Είχαμε μια υστέρηση, αλλά είχαμε το μεγάλο διάστημα μετά εκεί, Νοέμβριο και αρχές Δεκέμβρη, που είχαμε αρκετές βροχές και κάπως τα πράγματα, και τέλος Οκτώβρη, και κάπως τα πράγματα έχουν εξισορροπηθεί και είμαστε σε κανονικό ύψος ετήσιο βροχής σχεδόν ολόκληρη τη Θεσσαλία. Τώρα εντάξει, είναι αρχή της χρονιάς, αυτά πολλές φορές εξισορροπούνται. Πολλές φορές έχει τύχει το πρώτο 15ήμερο κάποιο μήνα να αναδώσει 2 και 3 χιλιοστά, όταν η μέση τιμή του μήνα είναι 30, 40 ή 50, και να δώσει 60-70 το δεύτερο 15ήμερο και να έρθει η ισορροπία. Το βασικό όμως είναι να μην έχουμε καταιγίδες, να μην έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, γιατί τότε το πολύ νερό που πιθανόν να πέσει και θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά πέρα από αυτό φεύγει κατευθείαν στη θάλασσα. Άρα λοιπόν δεν είναι εκμεταλλεύσιμο από το υπέδαφος και επομένως ο υπόγειος υδροφορέας δεν... ορίζοντας, δεν αξιοποιεί το νερό που πέφτει. Δεν φτάνει μέχρι σε αυτό. Εμείς θέλουμε βροχές σαν αυτές που είχαμε τώρα. Αυτές οι βροχές που είχαμε αυτό το διάστημα, το φθινόπωρο δηλαδή προς το χειμώνα, ήταν οι καλύτερες βροχές που μπορούσαν να υπάρχουν. Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, αναμένεται ένας ήπιος χειμώνας, γιατί πολλοί κόσμος έχει φοβηθεί και με τις αυξήσεις στην ενέργεια. Ναι, σωστά. Είναι και αυτό ένα σημαντικό βήμα. Είναι ένας λόγος σημαντικός για να θέλουμε ήπιο χειμώνα, αλλά είναι αλήθεια, το πάρουμε να ρωτήσει και τους γεωπόνους και τους αρμόδιους, ο ήπιος χειμώνας φέρνει προβλήματα στις καλλιέργειες και στα δέντρα και στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για όλα τα σημαντικά που μας είπατε. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Και εμείς να συνεχίσουμε με την επόμενη είδηση. Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται και πάλι το λιανεμπόριο. Τα νέα περιοριστικά μέτρα θα προκαλέσουν νέες απώλειες στα έσοδα των εμπορικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανησυχία τους πως θα μειωθεί η αγοραστική κίνηση. Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις και το ενεργειακό κόστος πλήττουν ήδη όλα τα νοικοκυριά, δηλώνουν οι έμποροι του Βόλου. Την ανησυχία τους εξέφρασαν και οι εκπρόσωποι της εμπορικής αγοράς του Βόλου για την κατάσταση που διαμορφώνεται τόσο στην κίνηση λίγο πριν από την πρωτοχρονιά, όσο και για το διάστημα που ακολουθεί. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, τώρα οι επαγγελματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και την πανδημική τηρώντας τα μέτρα, αλλά με πρόβλημα για τους τζίρους τους και πλήγμα το οποίο συνεχίζει να υφίσταται. Στον απόϊχο των ανακοινώσεων των νέων μέτρων από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εστίαση, η εμπορική αγορά του Βόλου ως κρίκος στην αλυσίδα περνά δύσκολα, ήταν η επισήμανση από πλευράς του Προέδρου των Εμπόρων. Μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις για τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν στην εστίαση, πραγματικά υπάρχει έντονος προβληματισμός στην εμπορική αγορά, γιατί γνωρίζουμε όλη την διασύνδεση των κλάδων της οικονομίας, του κλάδου της εστίασης, του εμπορίου και του τουρισμού. Επομένως, τα προβλήματα του ενός κλάδου πολύ γρήγορα γίνονται προβλήματα και του άλλου. Μπορεί άμεσα εμείς να μην επηρεαζόμαστε όμως έμεσα, καθώς όλο αυτό το κλίμα δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα και αρνητική ψυχολογία στους καταναλωτές, και επειδή η αγορά είναι ψυχολογία και ιδιαίτερα αυτές οι μέρες, νομίζω είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην κίνηση. Και μάλιστα είδαμε ότι τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση και των μέτρων και γενικότερα την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η κίνηση στην αγορά, που ναι μεν βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει προηγούμενες χρονιές ή τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια, όμως χρειάζεται προσοχή από όλους μας ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές και πολύ γρήγορα και η εστίαση να καταφέρει να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας, όποιες κανονικότητας, τουλάχιστον χωρίς τους πολλούς περιορισμούς που αυτή τη στιγμή υφίστανται. Στο ίδιο μήκος σχήματος και το μέλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Τσέλιος. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά να υπάρχει το 22, να είναι μια αρχή που να ξεχάσουμε ό,τι μας έχει συμβεί μέχρι τώρα. Σαφώς έχουμε ζήσει καλύτερα χρόνια, μιλάμε τώρα τα δύο τελευταία χρόνια, είναι το κερασάκι στην τούρτα, θα μου επιτρέπει να πω.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά από μια δεκαετή κρίση και έχουμε τα δύο χρόνια της πανδημίας. Δύο χρόνια της πανδημίας που το 2020 ήμασταν εντελώς κλειστές μηχανές και έχουμε ένα 2021 που πιστεύαμε ότι θα πάει καλύτερα, αλλά δυστυχώς πρώτη-τελευταία μέρα του χρόνου η αποτίμηση είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ τραγικά. Δεν έχει δουλέψει η αγορά για τις γιορτές και όλα αυτά, οι λόγοι είναι γνωστοί. Οι λόγοι είναι ότι ο κόσμος φοβάται να κυκλοφορήσει και υπάρχει και λίγο ένα οικονομικό πρόβλημα που έχουν πολλά νοικοκυριά. Ευελπιστούμε βέβαια τώρα η κυβέρνηση στα νέα μέτρα που θα πάρει από τη νέα χρονιά να είναι κάτι μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να μας στηρίξουν σε πολλά θέματα, είτε σαν επιστρεπτέα προκαταβολή, ακόμα μία φορά, ή κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι όπως καθίστανε και καλά, κάνανε, μην ξέραμε ένα μέτρο πέρυσι που είχαμε, ήταν η μη απόδοση νοικίου. Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την μικρομεσαία επιχείρηση και θεωρώ πρέπει να στραφούν πάλι εκεί, έστω για ένα τρίμηνο, μέχρι να πάρουμε πάλι μπρος, ευελπιστούμε να πάρουμε μπρος, γιατί ο Δεκέμβριος, που είναι ο καλύτερος μήνας στο ελληνικό εμπόριο, στα περισσότερα είδη, για να είμαστε σαφείς, ήταν ένα από τους χειρότερους Δεκεμβρίους που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν συγκρίνουμε τον περσινό Δεκέμβριο, για να εξηγούμαστε, γιατί το 2020 έχει διαγραφεί εντός πολλών εισαγωγικών και από τη μνήμη μας, αλλά και από τα βιβλία μας, γιατί δεν υπάρχει τζίρος. Θλίψη σκόλπισε στην τοπική κοινωνία του Βόλου ο θάνατος του 65χρονου ιδιοκτήτη Τσιπουράδικου, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην πόλη. Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου ο θάνατος του Δημήτρη Σιδερόπουλου σε ηλικία 65 ετών. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός. Διατηρούσε επί χρόνια Τσιπουράδικο στην οδό Δευτέρας Νοεμβρίου. Ο άτυχος άνδρας κατέρευσε ενώ περπατούσε. Αφήνει πίσω του δύο παιδιά και τη σύζυγό του. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στις 10.30 το πρωί από τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Το τελευταίο αντίο όμως και στο Βασίλειο Ροηλό, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι του γνωστού παλιού οδοντοτεχνίτη του Βόλου. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Ναό Γιάννου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο άτυχος άνδρας πέθανε σε ηλικία 75 ετών και αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τη δεκαετία του 80 αγωνίστηκε στην ομάδα του Απόλλωνα Καναλίων, ενώ ήταν εκκλησιαστικός επίτροπος στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου. Στο επόμενο ρεπορτάζ που ακολουθεί τη Σοφία Κοντοθανάση, θα δούμε πώς είναι η κίνηση στα πρατήρια της Λάρισσας. Αυξημένη είναι η κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων, με πολλούς να εγκαταλείπουν έστω και για λίγο το κλινονάστι για τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Κινήθηκε ανωδικά η αγορά καυσίμων. Είχαμε αρκετές περιοδεύσεις και μετακινήσεις. Εντάξει, είχαμε πολύ καιρό να δούμε τέτοια νούμερα στα πρατήρια. Τώρα έχει πέσει λίγο και θεωρούμε ότι και από την άλλη εβδομάδα θα τερματίσει τελείως προς τον πάτο. Οι καταναλωτές έχουν αδειάσει από τα χρήματα που είναι να δώσουν, το μπάτζετ τους για βενζίνες, μετακινήσεις, ξέρω εγώ κτλ. Και από εδώ και πέρα αρχίζει ένας δύσκολος χειμώνας. Εν όψη και του κορονοϊού φοβόμαστε τα lockdown, γιατί αυτά θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη θέση μας. Ανάπτυξη δεν είχαν τα βενζινάδικα. Και τώρα, κακά τα ψέματα, με δύο εβδομάδες τη Χριστούγεννα και δύο το Πάσχα, δεν λύνεται το θέμα των λειτουργικών εξόδων, τα οποία τριπλασιάστηκαν. Τόσο τα μεταφορικά που έχουμε από τα βιτία που κατεβάζουμε τα καύσιμα, οι ανωδικές συνεχώς καλπάζουν στις τιμές του αργού πετρελαίου. Σήμερα για αγγίξει τα 80, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε υψηλές τιμές. Το μόνο καλό είναι ότι είτε υψηλές είτε χαμηλές, αυτά και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Όταν όλα τα είδη, αν πάρουν την άνοδο, δεν κατεβαίνουν ποτέ. Η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται στο 1,75 το λίτρο, ενώ οι βενζινοπόλεις για ακόμη μια φορά ζητούν την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ας ευχηθούμε το 2022 να κατέβει το αργό πετρέλαιο και να μείνει σταθερά στα 50-60, που είναι οι καλύτερες τιμές για την Ελλάδα. Καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να κατέβει με καμία κυβέρνηση ποτέ. Είμαστε στο 1,75 στις αμόλυβδες, στο 1 ευρώ στα υγραέρια, στο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο και η θέρμανση είναι η μόνη η οποία έχει μείνει εκεί στάσιμη στο 1,10 με 1,15 και ανεβοκατεβαίνει σε αυτά τα λεπτά τα χάλκινα όλο το τρίμηνο που πέρασε. Πήραν οι περισσότεροι τις επιδοτήσεις από το πετρέλαιο θέρμανση, τις προκαταβολές, αλλά πάρα πολύ λίγοι πήραν πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πάρουν μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα του ζητηθεί επιστροφή από την εφορία. Εάν θα πάρουν και θα καλύψουν κάποια λίτρα που πρέπει να καλύψουν και έχουν επιδοτηθεί, καλό είναι λοιπόν να το πράξουν.
Τώρα υπάρχει πολλής κόσμος όμως, ο οποίος δεν δέχεται ούτε αυτά τις ψευτοϋπεδιωτήσεις που δίνουν στα πετρέλαια και φυσικά αέριο. Καλύτερα είναι λοιπόν να κατεβάσουν τις τιμές. Και εδώ εμείς το πετρέλαιο και το ΦΠΑ έχει μείνει 24%. Ευτυχώς όμως, επειδή είναι πολύ, πολύ μικρή η ζήτηση, είναι πολύ χαμηλή η τιμή. Να σημειωθεί πως σήμερα καταβάλλεται και το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους. Εκπνέουν αύριο μια σειρά προθεσμιών πληρωμών φόρων απέναντι στο κράτος, με τους φορολογούμενους να σπέβδουν να κάνουν τις σχετικές πληρωμές. Μήνας πληρωμός ο Δεκέμβριος, με τους φορολογούμενους να καλούνται να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του 2021 και βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα εφόσον εκπνεύσουν και σχετικές προθεσμίες. Τέλος του έτος, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας πολλών υποχρεώσεων. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Βέβαια, είναι γνωστό ότι είναι 31 Δεκεμβρίου η τελευταία ημέρα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, αλλά κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πιστεύω, ότι θα δει κάποια παράταση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας, να γνωρίζει ότι μετά το τέλος της προθεσμίας πληρωμής του θα είναι η υποχρέωση πληρωμής διπλάσια από αυτή που αναλογεί στο αυτοκίνητό του. Το ποσό αυτό θα βεβαιωθεί στη ΔΟΗ. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα δήλωσης ακινησίας του αυτοκινήτου. Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα MyCar, αλλά δηλώνεται εκεί ο τόπος που θα φυλάσσεται το αυτοκίνητο. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να δηλώσει ακινησία. Και επιπλέον, αν το αυτοκίνητο κινηθεί χωρίς να πάρει τις πινακίδες πίσω από την ΔΟΗ, να δηλωθεί δηλαδή ότι είναι πάλι σε κινήτο το αυτοκίνητο, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 και αν βρεθεί δεύτερη φορά ή τρίτη να κινείται χωρίς να έχει τα τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, το πρόστιμο ανέρχεται στις 30.000. Να σημειωθεί πως αντίθετα για τον Ιανουάριο μετατίθενται οι εξής υποχρεώσεις. Δίνεται παράταση στα αδήλωτα τετραγωνικά. Ολοκλήρωση των συμβολέων έως 31 πρώτου εφόσον έχουν υποβληθεί η δήλωση φόρου έως 31 δωδεκάτου, καθώς και η μεταβίβαση με απλή βεβαίωση αντί ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου. Και να περάσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε φυλάκιση 13 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 39χρονος γιατί μπήκε παράνομα στο σπίτι που διαμένει με τη γιαγιά του και το θείο του στον Αλμυρό και προκάλεσε επεισόδιο. Επίσης, η εισαγγελία Βόλου παρήγγειλε ακούσια νοσηλεία του 39χρονου για να εξεταστεί από ψυχίατρο. Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στον Αλμυρό το βράδυ της Τρίτης, καθώς όπως αποκαλύφθηκε δημιούργησε για ακόμη μια φορά επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ο εν λόγω άνδρας από τον Αλμυρό μπούκαρε στο σπίτι της γιαγιάς του, ξεκίνησε φασαρία, διότι όπως υποστήριξε ήθελε να πάρει τα πράγματά του για να τα πουλήσει. Στην προσπάθειά του αυτή ο θείος του και η γιαγιά του προσπάθησαν να τον σταματήσουν και τότε άρχισε να σπάει ό,τι βρίσκει. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείου Βόλου τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν χρήζει εγκλεισμού στο ψυχιατρίο. Στο Βόλο τώρα ένας 20χρονος χτύπησε τη μέλουσα πεθερά του επειδή δεν ενέκρινε τη σχέση τους. Εκτός ελέγχου φέρεται να βγει και ο 20χρονος Βολιώτης όταν πριν από περίπου 1,5 μήνα επισκέφθηκε το σπίτι της 16χρονης φίλης του για να τη δει και η μητέρα της του το απαγόρευσε. Ενώπιον των δικαστών θα οδηγηθεί μια ιδιαίτερη υπόθεση στο Βόλο με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι 17 και 20 ετών και τη μητέρα της ανήλικης κοπέλας. Πριν από λίγα 24 ώρα, όπως αποκαλύπτεται, ένας 20χρονος άνδρας επισκέφθηκε το σπίτι της 17χρονης συντρόφου του για να τη δει. Όμως για κακή του τύχη άνοιξε την πόρτα η μητέρα της, η οποία τον απέτρεψε από να συναντήσει την 17χρονη. Ενώ όσο εκείνος αντιστεκόταν, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία, καθώς η κοπέλα είναι ανήλικη και οι γονείς της διαφωνούν με αυτόν τον ερωτικό δεσμό. Τότε ο 20χρονος φέρεται να της άρπαξε το κινητό και να τη χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου, ώστε να της παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση και η εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική έρευνα, την οποία διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Βόλου. Αυξάνεται η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία του Βόλου παρά τις ανατιμήσεις στην αγορά. Το ράλι ανατιμήσεων συνεχίζεται στην αγορά σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη Μαγνησία, επίσης, οι επαγγελματίες που 10 χρόνια βρίσκονταν στη μέγενη της οικονομικής κρίσης, τώρα με την πανδημική αλλά και το ράλι ανατιμήσεων, έρχονται σε δύσκολη θέση και στέλνουν μήνυμα στην πολιτεία να ενισχύσει το επιχειρήν. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα κατέγραψε την καθημερινότητα σε ζαχαροπλαστεία του Βόλου με την πρόεδρο των ζαχαροπλαστών να επισημάνει ότι υπάρχει εκτόξευση τιμών σε πρώτες ύλες όπως η ζάχαρη. Όπως ξέρετε, το πρώτο υλικό στη ζαχαροπλαστική είναι η ζάχαρη.
Έχουμε μια αύξηση τουλάχιστον του 40% για στη ζάχαρη. Υπάρχει το αλεύρι. Τεράστια αύξηση. Είναι όλα τα πράγματα. Δηλαδή, τι να πρωτοξεκινήσω και τι να πρωτοπώ. Υπάρχουν, ας πούμε, τα ασημόχαρτα που τυλίγουμε, που σε εσάς μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά έχουν πάρει μια αύξηση τουλάχιστον του 35-40%. Όπως καταλαβαίνετε, τα πάντα είναι πολύ ανεβασμένα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όσο μπορούμε πιο χαμηλές, αλλά δυστυχώς αυτό είναι αδύνατον. Βέβαια, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε, μειώνοντας το κέρδος το δικό μας, αλλά δεν γίνεται να μην ανεβάσουμε και κάποιες τιμές. Και όλο αυτό που πάει στον τελικό καταναλωτή. Από εμάς πάει στους άλλους και από τα άλλα προϊόντα που πάμε να αγοράσουμε εμείς έρχεται σε εμάς. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είναι λίγο κουμπωμένος, γιατί δυστυχώς, που θα το πω, αλλά έκανα μια διαπίστωση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το ότι έχουμε παιδιά πάρα πολλές παραγγελίες για σιτάρια. Άρα δυστυχώς ή ευτυχώς, όλος ο κόσμος πενθεί. Ποιος να γιορτάσει, ποιος να κάνει γιορτές, ποιος να πάρει γλυκά, ποιος να πάρει το οτιδήποτε. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και αυτή η μερίδα ανθρώπων που προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τη διάθεσή του στην ουσία, να πάρει δηλαδή δυο γλυκίσματα, τα οποία εμείς, σαν Σύλλογος Ζαχαροπλαστών, προσπαθούμε εδώ και αρκετά χρόνια και φέτος ειδικά με τις ανατιμήσεις, τουλάχιστον με λομακάρονα και κουραμπιέδες, όλα τα χριστουγεννιάτικα δηλαδή γλυκά, να κρατιούνται στις περσινές και στις προπέρσινες τιμές και εδώ και 5 χρόνια τιμές. Σε αυτά τουλάχιστον έχουμε αφήσει τις ίδιες τιμές σε όλα, γιατί πρέπει όλος ο κόσμος να περάσει έστω και αυτές τις λίγες μέρες, έστω λίγο χαρούμενα με την οικογένειά του και με τους φίλους του. Οι επαγγελματίες πάντως δεν το βάζουν κάτω και προσπαθούν καθημερινά να ισοσκελίσουν έσοδα με έξοδα. Στην επέκταση του χώρου απόθεσης απορριμμάτων προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και έτσι θα λυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 49,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το μοναδικό στη χώρα πλήρως χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, ανάλογο δημόσιο έργο που σημαίνει ότι το κόστος κατασκευής δεν μετακυλείεται στον πολίτη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την επέκταση της κυψέλης του Χιτά που είναι κορεσμένη και περιλαμβάνει και έργο παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Από το έργο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο ΦΟΣΔΑ θα έχει ετήσια έσοδα περίπου 500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα μειώνουμε το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με θετικό πρόσημο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι μοναδικό στη χώρα, 100% χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα βάλουν οι ΦΟΣΔΑ χρήματα για να κατασκευαστεί, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει μετακύληση του κόστους στους πολίτες. Να σημειωθεί πως είναι το τρίτο μεγάλο έργο προωθεί η Θεσσαλία, με το οποίο ολοκληρώνουν το περιφερειακό σχεδιασμό στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Την εορταστική της συναυλία παρουσίασε η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας και μάγεψε τους παρευρισκόμενους με χριστουγεννιάτικες μελωδίες που έχουν συνδυαστεί με χριστουγεννιάτικες ταινίες και παραμυθένιους κόσμους. Εορταστική της συναυλία παρουσίασε η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη στην αίθουσα συναυλίων του Δημοτικού Οδείου. Ακούστηκαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μια πανθεσία ήχου που μόνο μια πλειοσυμφωνική ορχήστρα μπορεί να δώσει.
Και με αυτές τις όμορφες μελωδίες το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.